Έχω την αίσθηση ότι παίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα παιχνίδι, άρα επιφυλάσσουμε να πιστώ ότι αυτά που διαδίδει η κυβέρνηση έχουν βάση αλήθειας. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι παρέμεινε η Επιτροπή, οι θεσμοί παρέμειναν στην Αθήνα άλλες δύο μέρες, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Αλλά πρέπει να το δούμε ολοκληρωμένο. Τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής έχουν δημιουργήσει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στη χώρα. Επιπρόσθετο πρόβλημα δηλαδή. Και εγώ θα επικαλεστώ όχι κάποια δήλωση του δικού μας του κόμματος, θα επικαλεστώ τις δηλώσεις των δύο αρμόδιων υπουργών. Ο κύριος Τσακαλώτος, σας θυμίζω, από τον Νοέμβριο έλεγε, τον περασμένο, έλεγε ότι αλίμονο αν δεν κλείσει η συμφωνία το Δεκέμβρη. Ο δε κύριος Κουλιαράκης πριν από περίπου ένα μήνα από το Λονδίνο είπε καλύτερα να κλείσουμε τώρα την αξιολόγηση, πριν από ένα μήνα δηλαδή, παρά να περιμένουμε για να διαμορφωθούν ίσως κάποιοι όροι ευνοϊκότεροι. Αυτό δείχνει τη ζημιά που υφίσταται η ελληνική οικονομία κάθε μέρα καθυστέρησης. Αυτές είναι οι συνέπειες του περασμένου χρόνου. Μπροστά μας έχουμε την εκτέλεση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει ανάπτυξη 2,7%. Έτσι δεν είναι? Τόσο λέει. Μάλιστα. Ήδη έχουμε φάει ένα τρίμηνο από αυτό το χρόνο με αρνητικές όλες τις προϋποθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αν θέλετε σας τη λέω μία-μία. Όχι, πέντε είναι. Τις παρουσιάζουμε, ξέρουμε πώς είναι, πώς εξελίσσεται. Έτσι, έπρεπε η αξιολόγηση να κλείσει το Δεκέμβρη, έπρεπε να πάρουμε το οφειλόμενο της πρώτης δόσης που είχαμε, μας υπάρχει ένα ποσό γύρω στο 1,5 δις που να το πάρουμε, έπρεπε να έρθουν από 1η Ιανουαρίου τα capital controls, έπρεπε να επιδιωχθεί η επίσπευση επιστροφής χρημάτων από τα σεντούκια, όπως λέγεται, στις τράπεζες. Υποτίθεται ότι θα είχαμε ανάπτυξη 9,1, επενδύσεις 9,1% και αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης 1,81%. Από αυτά τα πέντε στοιχεία κανένα δεν κινήθηκε θετικά. Είναι όλα αρνητικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο στόχος, τον οποίο στόχο του 2,7% το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικά αισιόδοξο, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από όλη αυτή τη συνέχεια, την απώλεια του χρόνου του τριμήνου, μόνο του τριμήνου, γιατί δεν ξέρουν πότε θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, αυτά τα μέτρα, κύριε Βενιέρη, είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Είναι οι συνέπειες του τρίτου μνημονίου. Είναι αυτά που παίρνει ο κύριος Τσίπρας για να γλιτώσει τον ελληνικό λαό από τα 500 εκατομμύρια του Χαρδούβελη. Αυτά είναι. Είναι δικό τους αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα της υπερήφανης διαπραγμάτευσής τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς λέμε ότι από την ώρα που κάνατε αυτή την κακή συμφωνία, το να αφήνετε τις μέρες να περνούν, την κάνετε ακόμη χειρότερη. Αυτό λέμε. Μία κακή συμφωνία. Άρα να τελειώνουνε. Μα ασφαλώς κάθε μέρα που θα πούμε. Αλλά εσείς δεν θα ψηφίσετε. Η κατάσταση της χώρας. Να τελειώνουνε. Χθες ο κ. Λοβέρδος ήταν εδώ. Λέει, εμείς θέλουμε να φύγουμε και τη Βουλή. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Συνεπώς λέτε να τελειώνουνε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά εμείς δεν συνεννούμε. Αυτό λέτε. Ασφαλώς. Αυτό είναι. Εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε στα δικά τους τα μέτρα. Εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε αυτό το κακό που προξένησαν στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό λαό. Θα το λουστούν όλο. Πείτε ότι πέντε βουλευτές θυμώσουν και πούνε εμείς είμαστε αριστεροί και δεν ψηφίζουμε. Και είναι 148. Αφού λέτε ότι είναι αναγκαίο κακό, εσείς θα το στηρίζατε. Θα πέσει η κυβέρνηση, κύριε Βενιέρη. Θα πέσει η κυβέρνηση. Έχουμε την πολυτέλεια, έχουμε τέτοια πολυτέλεια, κύριε Σταμάτη. Προσέξτε. Το ίδιο τέχνασμα είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας το 2015. Το έκανε. Και μετά μας έβγαζε γλώσσα. Εμείς ήταν σαφές τότε ότι ψηφίζαμε να μην φύγει η χώρα από το ευρώ και αυτός μας είπε ότι εμείς νομιμοποιήσαμε τα μέτρα. Αυτό το παραμύθι τελείωσε. Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τη δεδηλωμένη στη Βουλή σε ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα, δεν μπορεί να παραμένει πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Εμείς δεκανίκοι και συνένοχοι στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα δεν πρόκειται να γίνουμε. Φτιάχτηκε μια νέα υπηρεσία, νέες δαπάνες, ακόμα και υψημένη αστυνομική φύλαξη. Σας θυμίζω και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τη στάθμιση των πολιτών γύρω-γύρω. Για να λύσει τι, αφού επάνω υπάρχει οργανωμένο το Υπουργείο, το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει υφυπουργός. Τι έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη γραφείο Πρωθυπουργού?
Δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχετε να ανακοινώσει κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί. Ασφαλώς. Κάντε μια αναδρομή στο ημερολόγιο σας. 6 Σεπτεμβρίου του 2013 θα δείτε την επίσκεψη του κυρίου Σαμαρά εκεί και θα δείτε και την εξαγγελία που έχει κάνει. Μα είναι το πρώτο. Μήπως με τον ΤΑΠ δεν έγινε το ίδιο. Ναι, το έχουμε συζητήσει εκείνο. Απλά για τα στρατόπεδα. Το έχει χούει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκει πάρα πολύ εύκολες λύσεις. Έργα που έχουν γίνει ή έχουν ξεκινήσει από άλλους και έχουν δρομολογηθεί, σχεδόν έχουν τελειώσει, τα εγκαινιάζει. Έργο δικό του δεν είδαμε. Αυτό το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι έμπνευση και δημιουργία του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν αποδέχεται την ιδιοκτησία του, δεν δηλώνει ιδιοκτησία. Αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, αλλά πέραν των άλλων συνέπειων έχει μία αντίφαση. Ενώ ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι είναι ιδιοκτησία της Ελλάδος, ζητάει να συμπράξουμε εμείς σε κάτι που ο ίδιος δηλαδή διατηρεί επιφυλάξεις. Μα αυτό είναι... Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Κύριε, αυτό δεν δηλώνει την ιδιοκτησία. Είναι τίνος και... είναι δηλαδή αυτό το οποίο ψηφίσαμε, αφού οι ίδιοι βουλευτές λένε το ψηφίζουμε γιατί άρα αυτή είναι η δέσμευση. Το ψηφίζουμε αναγκαστικά για να μην χάσουμε τις καρέκλες μας. Αυτό διαφέρει από το υιοθετώ πλήρως, κάνω κτήμα μου, άρα και κτήμα της ελληνικής πολιτείας. Που δεσμεύεται πάνω σε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Και σας πληροφορώ ότι η δήλωση μιας ιδιοκτησίας του προγράμματος θα διευκόλυνε πάρα πολύ τις διαπραγματεύσεις και την αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων που έχουμε εκ μέρους των δανειστών. Πάντως... Αυτό ούτε τους απασχολεί, ούτε τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας κερδίζει χρόνο και το χάνει η Ελλάδα. Άλλο, εγώ μιλώ για την κυβέρνηση. Εάν αυτό είναι η πεμπτουσία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης, μεγιά του με χαρά του. Όμως εγώ σας πληροφορώ ότι σε λίγους μήνες θα αποδειχθεί αυτό που σας λέω εγώ σήμερα. Δηλαδή το ανέφικτο της υλοποίησης της εφαρμογής και εκτέλεσης του προϋπολογισμού ώστε να επιτύχει το στόχο του 2,7% ανάπτυξη, αυτό αυτόματα συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5% πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα σημαίνει νέα μέτρα. Άρα σημαίνει τέταρτο μνημόνιο. Έχω μπροστά μου τον πίνακα όλων των χώρων, από τις φτωχές, τις μικρότερες όπως είναι η Μάλτα μέχρι τις μεγαλύτερες. Όλες έχουν σημειώσει ανάπτυξη το 16. Η μόνη η οποία είναι κόκκινη είναι η Ελλάδα. Πριν από δύο μέρες και στην Ελλάδα ανάπτυξη είχαμε. Πού την είναι? Αλλά κράτησε μερικά λεπτά, 15 λεπτά. Ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύεται μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει μια άλλη κυβέρνηση. Ναι. Για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν έχει στοιχείο αξιοπιστίας και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους λένε ότι μπορούμε να έχουμε μια συνένεση μαζί του. Τι είδους συνένεση να κάνουμε? Με ποιο να κάνουμε συνένεση? Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης για να κάνει συνένεση, κύριε Βενιέρη, πέρα από το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για όλες τις συκοφαντίες που είπε σε βάρος μας, θα έπρεπε να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα σωστό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αποδεικνύεται ότι είναι λάθος. Δεν αντέχει. Το δεύτερο θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση αξιόπιστη. Μα αυτούς δεν μπορείς να πας στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και το τρίτο θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη πολιτική συμπεριφορά. Όταν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του και λένε η Νέα Δημοκρατία είναι η πέμπτη φάλαγγα, αυτόματα αντιλαμβάνεστε ότι κόβουν κάθε γέφυρα. Με ευθύνη τους. Εμείς λοιπόν τα επιστρέφουμε σε αυτούς αυτά. Μαθήματα πατριωτισμού δεν μας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εν πάση περιπτώσει τα μέτρα που είναι να πάρει τώρα είναι τα δικά του μέτρα. Και θα τα λουστεί μέχρι το τελευταίο μόνος του.